Εγώ θέλω να σας συγχαρώ και πάλι για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχετε κάνει. Βρεθήκατε στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού. Ανταποκριθήκατε με απόλυτη επάρκεια. Και το δικό μας χρέος βέβαια είναι να εξασφαλίζουμε ότι έχετε όλα τα μέσα στη διάθεσή σας για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας απρόσκοπτα με τον επαγγελματισμό που πάντα σας διακρίνει. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ, για να παραδώσουμε πρόσθετο υλικό, μια μεγάλη δωρεά την οποία έκανε η ΔΕΗ σε εξειδικευμένες μάσκες και στολές τις οποίες τόσο χρειάζεστε, έτσι ώστε να αισθάνεστε σίγουροι και ασφαλείς. Και στο πρόσωπό σας θέλω πραγματικά να χαιρετήσω και να συγχαρώ τους ήρωες πίσω από τις μάσκες. Μπορεί να μην βλέπουμε τα πρόσωπά σας αυτές τις μέρες, αλλά νομίζω ότι όλοι διακρίνουμε το χαμόγελό σας και την ικανοποίησή σας όταν καταφέρνετε να σώζετε ανθρώπινες ζωές. Το κάνετε κάθε μέρα στη δουλειά την οποία έχετε επιλέξει, το κάνετε σε υπερθετικό βαθμό τώρα που αντιμετωπίζουμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι ενωμένοι θα την ξεπεράσουμε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, τα έχουμε καταφέρει καλά μέχρι στιγμής. Δεν δικαιολογείται όμως κανείς ενθουσιασμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε με το να μείνουμε σπίτι να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα εσάς, για να μπορείτε και εσείς να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας έτσι όπως την κάνετε. Οπότε και πάλι από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειδικά στο Σωτηρία, στο νοσοκομείο που βρέθηκε και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με τεράστια εμπειρία σε αναπνευστικά νοσήματα. Και συνεχίστε την σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε και εμείς είμαστε πάντα κοντά σας. Να είστε καλά.